Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Σε 9 ώρα από σήμερα. Ήρθαμε λίγο πιο αργά. Είναι αυτό το οποίο θέλαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι απολαύσατε την εκπομπή του Στέργιου Καλόγυρου σχολιάζοντας την επικαιρότητα και βγήκαν και πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε, παίρνουμε τη σκυτάλη από την εκπομπή του κυρίου Καλόγυρου. Δευτέρα σήμερα, 27 Νοεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Να περνάτε καλά και ελπίζω να περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία τα είδαμε να γεμίζουν την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία τις δύο προηγούμενες ημέρες από την Παρασκευή που σας αφήσαμε. Έχουμε λοιπόν να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Πρώτα απ' όλα, κάθε Δευτέρα ξέρετε ότι έχουμε το ραντεβού μας με τον Απόστολο Πιστόλα, τον αναλυτή συμπεριφοράς εκλογικού σώματος. Θα πούμε πολλά με τον κύριο Πιστόλα, διότι έχουμε ενδιαφέροντα θεματάκια και στα δύο μεγάλα κόμματα, στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Μην παρεξηγηθώ, μπορεί να βλέπετε την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση, ξέρετε. Δεν σημαίνουν κάτι οι δημοσκοπήσεις. Πάντα μετράει το αποτέλεσμα των τελευταίων εθνικών εκλογών. Ακόμα τουλάχιστον, διότι με την αποχώρηση των 11 βουλευτών, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αριθμητικά, μειώνεται τόσο, με αποτέλεσμα ο αριθμός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ να πλησιάζει επικίνδυνα. Οι συσχετισμοί είναι 32-36, 32-37, κάπου εκεί. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον πρώην Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δημήτρη Βίτσα. Ο οποίος κύριος Δημήτρης Βίτσας, ασφαλώς, το γνωρίζετε όλοι, είναι με αυτούς που έχουν αποχωρήσει. Με το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε. Ίσως να μας βγάλει και είδηση ο Υπουργός για το όνομα του νέου κόμματος. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο με Νέα Δημοκρατία σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε με Νέα Δημοκρατία, θα ξεκινήσουμε με το κυβερνών κόμμα, διότι μία συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά φαίνεται πως ήταν αρκετή για να δημιουργήσει πολλές συζητήσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Οφείλω να σας πω ότι από χθες έχω συνομιλήσει με πάρα πολλούς και υπουργούς και πρώην υπουργούς και στελέχη από τα βαριά ονόματα της Νέας Δημοκρατίας. Το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτούς, οι περισσότεροι από αυτούς, μου είπαν το εξής. Ο Σαμαράς πάρα πολύ απλά έχει μείνει στις θέσεις του και είπε αυτό που σκεφτόμαστε όλοι. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι ίσως δεν είναι και η καλύτερη περίοδος για τη χώρα, όχι για τη Νέα Δημοκρατία, για τη χώρα να δημιουργηθεί η οποιαδήποτε εσωστρέφεια και στο κυβερνών κόμμα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρώην Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Καράογλου. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς, συνεργάτες, στους φίλους τηλεθεατές και καλή εβδομάδα με υγεία πάνω απ' όλα για όλους μας. Καλή εβδομάδα με υγεία, ακριβώς όπως το λέτε κύριε Υπουργέ, και κάθε φορά σε κάθε συνέντευξη το λέω, το επαναλαμβάνω, δεν πειράζει, ας γίνομαι κουραστικός. Ο τελευταίος Υπουργός Μακεδονίας Θράκης ήσασταν και το λέω αυτό διότι τότε υπήρχαν αρμοδιότητες στο συγκεκριμένο Υπουργείο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή της Κυριακής ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι είναι τρία πολύ ηχηρά όχι του πρώην Πρωθυπουργού στον νυν Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη. Όχι στην επίσκεψη Σαμαρά. Ερντογάν. Στην επίσκεψη Ερντογάν, με συγχωρείτε. Όχι στην στροφή του κόμματος προς το κέντρο και όχι στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, κύριε Υπουργέ. Να τα δούμε ένα-ένα, κύριε Παπαδάκη. Παρακαλώ. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς είναι πρώην Πρωθυπουργός, πρώην Πρόεδρος Παράταξης, έχει μια πολύ μεγάλη διαδρομή.
Έχει εκλεγεί από το 1974, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά βουλευτής. Έχει διατελέσει υπουργός σε πάρα πολλά υπουργεία, ευρωβουλευτής και βεβαίως έγινε και πρωθυπουργός της χώρας. Και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που, δόξα τω Θεώ, παρά το ότι είχαμε μια κυβέρνηση σε πρώτη φάση τριών κομμάτων, Νούδου, Πασόκ και Δημοκρατική Αριστερά, και στη συνέχεια δύο κομμάτων, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και αν δεν μεσολαβούσε η καταστρεπτική πενταετία σχεδόν της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα πολύ καιρό πριν. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι τώρα στο διατάφτα, στη συνέντευξή του, γιατί δεν θέλω να ξεφύγω. Με κάποια από αυτά συμφωνώ που είπε ο πρώην πρόεδρος Αντώνιος Σαμαράς, με κάποια διαφωνώ. Για παράδειγμα, νομίζω ότι προφανώς με την επίσκεψη του πρόεδρου της Τουρκίας, του κ. Ερντογάν, δεν θα λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία. Όμως ο διάλογος είναι ένα μέσο που είναι απαραίτητο στη διπλωματία και θα πρέπει να γίνεται. Είναι προφανές ότι από τους σεισμούς και μετά, από το Φεβρουάριο του 23 και μετά, έχει βελτιωθεί κατά πολύ η σχέση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Δεν έχουμε τις παραβιάσεις, δεν έχουμε τις παραβάσεις του ελληνικού FIR, δεν έχουμε τις προκλήσεις σε τέτοιο επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί. Τώρα, το μοναδικό πρόβλημα το οποίο έχουμε εμείς κατά την άποψή μας, και αυτό είναι η ουσία του ζητήματος με την Τουρκία, είναι το ζήτημα του καθορισμού των θαλάσσιων συνόρων μας, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Έτσι, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να τα βρούμε και έχουμε πει πολλές φορές στην Τουρκία ότι αν δεν μπορούμε να τα βρούμε οι δυο μας που έχουμε διαφορετική ερμηνεία, εμείς πιστεύουμε ότι εμείς εκφράζουμε το διεθνές δίκαιο, η Τουρκία έχει δική της άποψη. Υπάρχει το Διεθνές Δικαστήριο της Κάγκης όπου μπορούμε να πάμε και να τα λύσουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητάμε. Και μόνο μέσα από την επίσκεψη αυτή θεωρώ ότι θετικά μηνύματα θα υπάρξουν. Και για παράδειγμα αναφέρω, αν όπως ακούγεται υπογραφή συμφωνία για την αντιμετώπιση του προβλήματος των λαθρομεταναστών, αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, γιατί μας λύνει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να πούμε βέβαια ότι με την κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη πράγματι είναι ένα πρόβλημα που στην ουσία θα έλεγα ότι έχει υποχωρήσει πάρα πολύ, έχει εμβληθεί πάρα πολύ. Αυτό είναι κύριε Καραογλού, τα ακούω με πάρα πολύ προσοχή αυτά τα οποία λέτε, αλλά θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, ότι ο κύριος Σαμαράς τα έχει ήδη απαντήσει αυτά, αλλά προς την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή, τι λέει ο Αντώνης Σαμαράς? Ναι, να συζητήσουμε, αλλά πρέπει πρώτα να τους πούμε να πάρουν πίσω τα τετελεσμένα. Όχι να πάμε με τη διαδικασία του κατευνασμού. Επίσης, για τις παραβιάσεις, διαβάζω. Οι παραβιάσεις μπορεί να έχουν μειωθεί, προσωρινά τουλάχιστον, αλλά οι προκλήσεις όχι. Δηλαδή, τα βάζει ο πρώην Πρωθυπουργός μέσα σε ένα πλαίσιο, γνωρίζοντας τις τυχόν απαντήσεις που θα δώσει το Μέγαρο Μαξίμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εσείς οι βουλευτές και πρώην υπουργοί της κυβέρνησης, και βρίσκεται ουσιαστικά ένα βήμα μπροστά προκειμένου να στείλει το μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη: μην του επιτρέψει να έρθει στην Ελλάδα. Και ασφαλώς έχουμε και μια προκλητική δήλωση του Ερντογάν, κύριε Υπουργέ, για τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Κύριε Παπαδάκη, διάβασα με μεγάλη προσοχή τη συνέντευξη του κύριου Σαμαρά, ο οποίος βάζει πράγματι όλα τα ζητήματα, όλα αυτά που κατά καιρούς έχουν προβληματίσει την ελληνική πλευρά, όλα αυτά τα οποία είναι προκλήσει από την πλευρά τη τουρκική πλευρά. Έτσι, και προφανώς είναι ζητήματα τα οποία όλους μας ενοχλούν. Όμως, στο διατάφτα, κατά την άποψή μου, είναι καλύτερο, πολύ καλύτερο να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επαφής. Έστω και ο κατευνασμός, έστω και μια ήρεμη σχέση με την Τουρκία, έστω και να μην υπάρχουν εντάσεις στη θάλασσα ή στον αέρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι με αυτή τη λογική, επαναλαμβάνω, δεν πιστεύω ότι θα λυθεί το κύριο πρόβλημα, το ένα και μοναδικό πρόβλημα το οποίο έχουμε, το οποίο είναι πρόβλημα του καθορισμού της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, των θαλάσσιων συνόρων δηλαδή μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Όμως είναι σημαντικό να συζητούμε και είναι σημαντικό έστω και σε ζητήματα που δεν είναι τόσο πρώτης της σημασίας, όπως είναι για παράδειγμα οι εμπορικές σχέσεις, όπως είναι οι πολιτιστικές ανταλλαγές, όπως είναι για παράδειγμα οι επισκέψεις χωρίς βίζα των Τούρκων στα νησιά που θέλουν το καλοκαίρι και με αυτόν τον τρόπο ενισχύουν τον τουρισμό μας. Όλα αυτά πρέπει να είναι ανοιχτά και να γίνονται. Γι' αυτό το λόγο σας λέω, με αυτή την άποψη του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου του Αντώνιου Σαμαρά, εγώ έχω αντίθετη άποψη, διαφωνώ, δεν συμφωνώ μαζί. Σε ό,τι αφορά τις άλλες δύο επισημάνσεις που είπατε... Είστε ξεκάθαρο σε αυτό το κομμάτι, ναι. Να περάσουμε και στο... Να πω λοιπόν ότι η παράταξη προφανώς και είναι κεντροδεξιά. Προφανώς και ο βασικός κορμός της παράταξης είμαστε όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε παραδοσιακοί δεξιοί. Έτσι είναι το συντριπτικό ποσοστό της παράταξης. Προφανώς και δεν έχει αλλάξει ο χαρακτήρας της παράταξης και δεν θα επιτρέψουμε να αλλάξει.
Η παράταξη είναι κεντροδεξιά. Εκπροσωπεί όλο το κομμάτι που ξεκινάει από το χώρο του κέντρου, θα έλεγα, στα όρια της σοσιαλδημοκρατίας και φτάνει μέχρι τα όρια της ακροδεξιάς. Λοιπόν, όλο αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι που είναι κεντροδεξιό. Ιστορικά, από το 1974 και μετά, υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει. Και εμείς περάσαμε τις περιπέτειές μας με μια-δυο διασπάσεις, οι οποίες αποδείχθηκε ότι δεν έχουν βάθος χρόνου. Και είμαστε περήφανοι που εκπροσωπούμε αυτό το κομμάτι, αυτό που λέμε εμείς απλά και κατανοητά, των νοικοκύριδων της ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχουν, αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν ωστόσο συνάδελφοί σας, βουλευτές, μέσα στην κοινοβουλευτική σας ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που λένε ότι είναι εμφανής η στροφή προς το κέντρο. Το συμμερίζεστε, το νιώθετε κι εσείς αυτό, κύριε Υπουργέ? Ακούστε, εγώ ξεκαθάρισα και τη θέση μου και είπα ότι είμαι ένας άνθρωπος που ανήκει στο παραδοσιακό κομμάτι της δεξιάς. Mm. Ούτε κρύφτηκα ποτέ, ούτε παριστάνω τον κεντρό ή οτιδήποτε άλλο. Είμαι ένας παραδοσιακός δεξιός πολίτης, ο οποίος ανήκει στην παράταξη αυτή που εκπροσωπεί την κεντροδεξιά. Είναι προφανές ότι το κομμάτι το σκληρό, το παραδοσιακό της δεξιάς, δεν αρκεί για να καταλάβουμε την εξουσία, για να μπορέσουμε να πείσουμε τον ελληνικό λαό να μας δώσει την ψήφο που θέλουμε για να μπορούμε να κυβερνήσουμε. Είναι λογικό και αυτονόητο λοιπόν να κάνουμε ανοίγματα και προς άλλες πλευρές. Και ειδικότερα προς το χώρο του κέντρου. Ακόμα και τώρα, έτσι όπως διαμορφώνεται η πολιτική κατάσταση, κύριε Καράογλου, διότι αρχίζει να διαφαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος από την πλευρά της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας από ότι από το κέντρο και πολύ περισσότερο από την αριστερά. Να πω λοιπόν καταρχήν ότι τις εκλογές κερδίζουν αυτοί οι οποίοι κυριαρχούν πολιτικά στον χώρο του κέντρου. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Είναι μια δεδομένη αρχή που τη δέχονται όλοι και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε όλα τα κόμματα προσπαθούν να κατακτήσουν πολιτικά τον χώρο του κέντρου. Σε σχέση με το κομμάτι που είναι δεξιότερά μας, ναι, ανησυχώ. Ανησυχώ γιατί πράγματι στις τελευταίες εκλογές αθροίσαμε ένα 16% δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ιστορικά αυτό δεν έχει γίνει και γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Έτσι. Προφανώς πρέπει να καλύψουμε και το κομμάτι αυτό που να σας πω κάτι. Όσοι ψηφίζουν κόμματα που είναι δεξιότερά μας, δεν σημαίνει ότι είναι φασίστες ή ότι ακροδεξιοί ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι άνθρωποι που για τον Α ή Β λόγο να είναι δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλουν να πάνε αριστερά και καλά κάνουν. Εγώ το χαίρομαι και το χαιρετίζω αυτό ότι δεν πάνε αριστερά και πάνε λίγο δεξιότερα. Αυτούς μπορούμε εμείς με τις πολιτικές μας να τους ενσωματώσουμε. Ανήκουν πολιτικά στο μεγάλο αυτό κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Μας στέλνουν μήνυμα δυσαρέσκειες για τον Α ή Β λόγο. Είναι θέμα δικών μας πολιτικών, έτσι ώστε σιγά σιγά να πάρουμε όσο περισσότερο μπορούμε από αυτούς και να τους ενσωματώσουμε και πάλι στην παράταξη που πιστεύω ότι ανήκουν. Πάμε τώρα και στο τρίτο. Πάμε στο νομοσχέδιο αυτό, το οποίο πολυσυζητείται, έχει πολυσυζητηθεί, πριν ακόμα το δούμε, η αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ. Έχει να κάνει λοιπόν με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Είχαμε την πρώτη αντίδραση από τον Υπουργό της Κυβέρνησης, τον κύριο Μάκη Βορύδη, ο οποίος είναι ξεκάθαρος, εγώ λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να το ψηφίσω. Προτιμώ να παραιτηθώ παρά να ψηφίσω ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Έρχεται τώρα και ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος, ο κύριος Σαμαράς, και εκφράζει την αντίθεσή του σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Δεν έχω δει και εγώ το νομοσχέδιο, δεν υπάρχει ακόμη νομοσχέδιο και δεν ξέρουμε πότε θα έρθει το νομοσχέδιο. Όμως καταρχήν λέω και εγώ, με βάση τη θέση μου και διερμηνεύοντας τα αισθήματα των πολιτών της εκλογικής μου περιφέρειας με τους οποίους καθημερινά είμαι σε επαφή και συζητώ μαζί τους, καθημερινά, λοιπόν, αυτό το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω είναι ένα μήνυμα αρνητικό. Δεν θέλουν τέτοιου είδους νομοσχέδιο, δεν θέλουν νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ομοφύλων, δεν θέλουν τεκνοθεσία ή υιοθεσία των μεταξύ ομοφύλων. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν το οποίο και εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ, αλλά εγώ συζητώντας και με την τοπική κοινωνία και βλέποντας πώς διαμορφώνεται το κλίμα, αλλά και με βάση την άποψή μου, θεωρώ ότι είναι πολύ προώρο και ίσως δεν θα έπρεπε να έρθει καν αυτό το νομοσχέδιο για συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν είσαστε κι εσείς κατά αυτού του νομοσχεδίου, επί της αρχής τουλάχιστον, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Ναι. Να πω όμως κάτι. Θα πρέπει να περιμένουμε. Και βέβαια, όπως έκανε η παράταξη πριν από μερικά χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 2018 με το Σύμφωνο Συμβίωσης, έδωσε τη δυνατότητα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να ψηφίσουμε κατά συνείδηση.
Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι θέμα συνείδησης και θεωρώ ότι η ίδια λογική θα επικρατήσει και πάλι όταν έρθει και αν έρθει αυτό το νομοσχέδιο, έτσι, να έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίσουμε και να ψηφίσουμε κατά συνείδηση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία, πιέζει ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο κύριος Πατέλης, και μάλιστα ζητά να έρθει πάρα πολύ γρήγορα και αν δεν έρθει γρήγορα, τότε έχει εκφράσει την επιθυμία να παραιτηθεί. Κοιτάξτε, ο κάθε πολίτης έχει την άποψή του, ναι. Ο κάθε υπουργός, το κάθε στέλεχος έχει την άποψή του, αλλά η λογική το ότι πιέζω εγώ, πιέζει αυτός, πιέζει και ο άλλος, είναι μια λάθος λογική. Προφανώς, όταν οριμάσουν οι συνθήκες και όταν ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος για να ετοιμαστεί το νομοσχέδιο και να έρθει στην Βούλη, τότε ο καθένας θα πάρει μια ξεκάθαρη θέση. Αλλά η λογική ή τώρα ή παρετούμε ή ξέρω εγώ αν έρθει το νομοσχέδιο, φεύγω εγώ, είναι μια λάθος λογική. Και να πω και κάτι. Mm-hmm. Ούτε ο Μάκης ο Βορύδης, που τον εκτιμώ και θεωρώ ότι είναι ένας αποτελεσματικός πολιτικός, πρέπει να φτάσει στο σημείο αυτό που λέει να παραιτηθεί. Αν διαφωνούμε με κάτι, δεν σημαίνει ότι παραιτούμαστε. Άλλωστε, θα υπάρχει δυνατότητα, αυτό είναι κάτι που το ξεκαθαρίζουμε δηλαδή, θα υπάρχει δυνατότητα να έχουμε. Σας ακούμε, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Ναι. Θα επανέλθει και η εικόνα σας, αλλά σας ακούμε. Ήρθε, ναι. Νομίζω και πάλι είχα μια κλίση τηλεφωνική, γι' αυτό μου μπλοκάρει. Θα υπάρχει δυνατότητα να το καταψηφίσει, γιατί εκτιμώ ότι κατά 99% θα δοθεί δυνατότητα να ψηφίσουμε κατά συνείδηση. Δεν θα είναι όμως παράδοξο το να υπάρχει ένας υπουργός της κυβέρνησης που να καταψηφίζει ένα κυβερνητικό νομοσχέδιο και να παραμένει στη θέση του, κύριε Καράογλου? Το λέω για τα ελληνικά δεδομένα. Στο εξωτερικό αυτό γίνεται κατά κόρον. Αλλά επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε ακόμα κάποια ταμπού. Μήπως έχει φτάσει η ώρα να ψηφίζουμε και εμείς κατά συνείδηση πραγματικά και να μην ακολουθούμε τη λογική όταν είμαστε κυβέρνηση ναι σε όλα και όταν είμαστε αντιπολίτευση όχι σε όλα? Μήπως πρέπει να παραδειγματιστούμε? Ας παραπέμψω λίγο στο βιβλίο, τον απολογισμό του πρώην Πρόεδρου των ΗΠΑ, του κ. Ομπάμα, του Μπάρακ Ομπάμα, ο οποίος λέει ότι με το περίφημο Ομπάμα κέρδος, το εθνικό σύστημα υγείας που έκανε στις ΗΠΑ, περισσότερες δυσκολίες είχε να το περάσει από το κόμμα του, το Δημοκρατικό Κόμμα, παρά το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων. Μήπως θα πρέπει να κατακτήσουμε το σημαντικό αυτό, έτσι, στάδιο δημοκρατίας, να ψηφίζουμε, επαναλαμβάνω, με βάση την συνείδηση του κάθε Έλληνα βουλευτή και με βάση και τα τοπικά συμφέροντα, αν θέλετε. Γιατί μπορεί να υπάρχουν ζητήματα στα οποία κάποιους να ευνοούν, κάποιους να αδικούν, έτσι, σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει για το μέλλον και για το πλάτεμα της δημοκρατίας μας, που είναι ισχυρή, που δεν κινδυνεύει, που εμείς, δόξα τω Θεώ, στη Νέα Δημοκρατία έχουμε αρκετή δημοκρατία και μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα. Και επαναλαμβάνω, και όταν χρειάζεται, και η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας που είναι εκλεγμένη, είναι σημαντικό αυτό. Έχουμε αλλάξει πάνω από 10 πρόεδρους πάντοτε με δημοκρατικές διαδικασίες. Αντιλαμβάνεται τις πιέσεις αλλά και τις απόψεις που υπάρχουν, που μπορεί να είναι διαφορετικές από βουλευτή σε βουλευτή, από στέλεχος σε στέλεχος, και δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσουμε με βάση τη συνείδησή μας. Τώρα, εμένα θα μου επιτρέψετε να σας κάνω ευθέως την ερώτηση, για να δούμε, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι, πολιτικοί συντάκτες, το ξέρετε, κύριε Καράογλου, ήδη έχουμε φτιάξει τη μία στήλη και την άλλη στήλη για το ποιοι θα είναι υπέρ και κατά. Θα ρωτήσω λοιπόν ευθέως. Έρχεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Επαναλαμβάνω, πάντα μιλάμε επί της αρχής και όχι επί των λεπτομεριών, διότι πάρα πολύ απλά δεν τις γνωρίζουμε. Εάν έρθει ένα τέτοιο λοιπόν νομοσχέδιο, εσείς θα το καταψηφίσετε? Με σημερινά δεδομένα είμαστε όχι. Είσαστε στόχοι. Το κρατάμε αυτό. Θέλω να περάσουμε λίγο στο μεταναστευτικό, γιατί ξέρω και τις ευαισθησίες σας. Έχουμε περιστατικά, συνεχώς έχουμε περιστατικά στο Αιγαίο. Υπάρχει μία συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ξεκινήσει, δεν φαίνεται όμως να ολοκληρώνεται και σίγουρα δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται στο άμεσο μέλλον. Έχουμε έναν πόλεμο εκεί στη Μέση Ανατολή. Η χώρα μας είναι προετοιμασμένη για να υποδεχθεί, σε περίπτωση που τη ζητηθεί, πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή, κύριε Υπουργέ? Και δεύτερον, μήπως έχουμε χαλαρώσει το τελευταίο διάστημα όσον αφορά στο μεταναστευτικό? Να πω καταρχήν ότι υπάρχουν διεθνείς νόμοι οι οποίοι καθορίζουν ποιοι είναι πρόσφυγες και ποιοι είναι λαθρομετανάστες. Πρόσφυγες είναι αυτοί οι οποίοι προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές και παλεύουν για να σώσουν τη ζωή τους και τις οικογένειές τους. Αυτοί λοιπόν, με βάση το. Μα γι' αυτό προσπάθησα να είμαι πολύ προσεκτικός,
Μίλησα για πρόσφυγες όσον αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα. Πρωτά, κύριε Παπαδάκη. Με βάση λοιπόν αυτά, οι πρόσφυγες, έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που ανοίγει τις αγκαλιές της και τους φροντίζει, τους βοηθάει να επιβιώσουν στη χώρα μας, έτσι όσο το αποφασίσουν τελικά ή να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους ή αν αιτούνται πολιτικό άσυλο, να πάρουν πολιτικό άσυλο, εφόσον φυσικά το δικαιούνται. Σε ό,τι αφορά τους λαθρομετανάστες, εγώ χαίρομαι που βλέπω μια σημαντική στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ρεαλιστικές κατευθύνσεις. Προσέξτε, τα πράγματα είναι απλά. Η Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει ο τόπος που θα συντηρήσει τους πεινασμένους και τους κατατρεγμένους όλου του κόσμου. Έτσι, δεν μπορεί να το κάνει, εκ των πραγμάτων. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Χαίρομαι λοιπόν που έχουν ξεκινήσει και γίνονται ήδη συζητήσεις ότι ναι, θα παίρνουμε μετανάστες, αλλά οργανωμένα και με βάση τις δεξιότητες που έχουν αυτοί, έτσι ώστε να καλύπτουν ανάγκες στην εργασία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια σημαντική στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Βλέπετε να υπάρχει όντως η διάθεση όμως από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πάρουν περισσότερους μετανάστες? Κοιτάξτε, δηλαδή στην Ολλανδία τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν με την εκλογή του Βίλντερς. Στη Γερμανία επίσης δεν τους βλέπω πολύ διατεθειμένους. Υπάρχει λοιπόν μια τάση σε ολόκληρη, την να πούμε για την Ιταλία, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε εμείς δεν θέλουμε άλλους, όσους ήταν να πάρουμε τους πήραμε. Μήπως κινδυνεύει η χώρα μας να γίνει ένα τεράστιο πάρκινγκ ψυχών, γιατί δεν φταίνε και αυτοί οι άνθρωποι, προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη λύση με ένα καλύτερο αύριο, αλλά όχι εις βάρος μας, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν, κύριε Παπαδάκη, χώροι εργασίας όπου δυστυχώς δεν υπάρχουν Έλληνες με διάθεση να εργαστούν σε αυτούς. Για παράδειγμα, αν ψάξετε να βρείτε κτηνοτρόφο, έτσι, ναι, ο οποίος θέλει εργάτες στο Μαντρί του, στα ζώα του κτλ., θα δείτε ότι δεν μπορεί να βρει κανέναν Έλληνα. Δεν υπάρχει Έλληνας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η ελληνική πολιτεία έχει υπογράψει συμβάσεις για 5.000 εργαζόμενους εργάτες γης ή εργάτες τέλος πάντων στην Αλία ή εργάτες στην κτηνοτροφία από την Αίγυπτο και άλλους 5.000 από τον Μπαγκλαντές, που αποδεικνύει τελικά ότι είναι πολύ λίγοι. Πρέπει να πάρουμε κι άλλους. Άρα λοιπόν εγώ μιλάω για ένα συγκεκριμένο αριθμό με συγκεκριμένες δεξιότητες και με συγκεκριμένη διάθεση να δουλέψουν σε χώρους όπως είναι η κτηνοτροφία, όπου δεν υπάρχουν Έλληνες εργαζόμενοι, όπως είναι η Αλία, που επίσης δεν υπάρχουν Έλληνες εργαζόμενοι. Προσέξτε, είμαι σε μια περιοχή που εκλέγουμε, όπου υπάρχει ο μεγαλύτερος αλιευτικός στόλος Μεσογείου, Νέα Μηχανιώνα. Εκτός από τον καπετάνιο και άντε ένα μηχανικό που μπορεί να υπάρχει στο σκάφος στο Γρηγρή, όλοι οι υπόλοιποι είναι Αιγύπτιοι. Ναι. Και δεν γίνεται τώρα. Αυτό γίνεται χρόνια ολόκληρα. Έτσι. Επίσης, υπάρχουν βιομηχανίες οι οποίες ψάχνουν για εργαζόμενους, έτσι, και ειδικά εποχικούς. Εδώ δίπλα, στο νομό Ημαθία, στο νομό Πέλας, που είναι οι κομπόστες με τα ροδάκινα και με όλα αυτά, και δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους. Βάζουν λεωφορεία από τη Θεσσαλονίκη και πάλι δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους. Τέτοιες λοιπόν θέσεις υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν. Άρα λοιπόν μια κινητικότητα πρέπει να υπάρχει. Αν λοιπόν έρχεται κάποιος εδώ εργαζόμενος και δουλεύει σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά πάει στην ευχή της Παναγίας ή στην ευχή του Αλλάχ, ας πούμε, γιατί περισσότερο από αυτούς είναι και μουσουλμάνοι και πάει στην Αφρική ή στη χώρα του, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς φοβόμαστε, και όχι εμείς, όλη η ανθρωπότητα φοβάται τις ανεξέλεκτες μετακινήσεις που ενδεχόμενα δημιουργούν και άλλα είδους προβλήματα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ήταν σαφής ο κύριος Καράογλου. Ο κύριος Καράογλου. Με Σαρδάμ έχουμε ξεκινήσει. Καλά θα πάει. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε το όχι του πρώην Υπουργού Μακεδονίας Θράκης στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν είναι μικρό το πρόβλημα και ναι μεν στο Μέγαρο Μαξίμου οφείλω να σας πω ότι έχουν καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Δεν αποκλείται να δούμε καμιά τριανταριά, ίσως και 40 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην υπερψηφίζουν, γιατί υπάρχει περίπτωση απλά να μην είναι παρόντες και παρούσες ή να δηλώσουν απλά παρόν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ψηφοφορίας. Θα είναι μεγάλο ζήτημα. Το έχουν καταλάβει στο Μέγαρο Μαξίμου και ήδη οι διαρροές λένε
ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν προτίθεται να επιβάλλει κομματική πειθαρχία. Θα πει ψηφίζεται κατά συνείδηση, ούτως ώστε να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι. Θα δούμε τι αντιδράσεις θα υπάρξουν. Το κρατάμε αυτό. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε αμέσως με τον πρώην Υπουργό, με τον κύριο Δημήτρη Βίτσα. Έχουμε να πούμε πολλά για τα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Βίτσας, ασφαλώς με την ομάδα Αχτσιόγλου, με όλους όσοι έχουν αποχωρήσει από την αξιωματική αντιπολίτευση και μονίμως πρέπει να ομολογήσω, μας έρχονται mail και μηνύματα στο κινητό μας που μιλούν συνεχώς για αποχωρήσεις. Ένα τελευταίο έχει να κάνει με την τοπική οργάνωση, έχει να κάνει με τον νομό Μεσσηνίας. Έχουμε δηλαδή την αποχώρηση του συντονιστή και 23 στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας. Μιλάμε για την πλήρη αποψήλωση. Διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε με Δημήτρη Βίτσα.